Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να ζητήσω πρώτα απ' όλα συγγνώμη από τον κύριο Κουτσούκο. Δεν το συνηθίζω αυτό. Δεν αντιδρώ δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πολιτική η αντιπαράθεσή μου και νομίζω ότι διευκρινίστηκε πλήρως και με αυτά που είπε ο Υπουργός. Διότι ο κύριος Κουτσούκος και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν κατάλαβαν, τρεις φορές το έχει πει ο κύριος Αλεξιάδης στη διαδικασία των επιτροπών, το έχει ξαναπεί, το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές, το έχει επαναλάβει μάλλον με σαφήνεια και στις προγραμματικές δηλώσεις. Είμαστε αρκετά υποψιασμένοι όλοι μας γύρω από αυτό το θέμα. Και η πολιτική μου, η κακή μου αντίδραση είχε το εξής περιεχόμενο, απλό και ζητάω και πάλι συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είχε το εξής πράγμα. Ότι δεν είναι δυνατόν, δηλαδή μπάστα, δεν είναι δυνατόν να μας εγκαλούνε για ένα ζήτημα το οποίο φέρνουν τεράστια ευθύνη, διότι την κρύβανε τόσα χρόνια. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κρυφτεί ό,τι και να κάνουνε. Και εάν θέλουμε να λειτουργήσουμε στοιχειωδώς σε αυτά τα θέματα όλοι μαζί, δεν πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, φτηνό συνδικαλισμό ή να παρουσιάζουμε νούμερα άλλα από αυτά που είναι. Είναι σαφέστατο ότι πρόκειται για εισαγγελική εντολή που αφορά ολόκληρη τη λίστα Λαγκάρντ και δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Έλεος.